Ανέτειλε και πάλι η εόρτιος μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου Επισκόπου Ηλυρικού, του οποίου των πανίερων και πανάχραντων ναών έχομεν εν ευλογίες πολλές εις την πόλη μας, την πόλη του Πειραιός, και τιμόμεν αυτή την ώρα, την ευλαβική ώρα του Εσπερινού, τον μεγάλο αυτό άνδρα της Εκκλησίας και την Αγία του Μητέρα Θεία, οι οποίοι προσέρχονται στην Εκκλησία του Χριστού επί δύο τώρα και πολλές άλλες εκατονταετίες από τον δεύτερο αιώνα. Προσέρχονται 18 αιώνες και προσφέρουν στην Εκκλησία του Χριστού την μαρτυρία και το μαρτύριόν τους. Και σήμερα, σε αυτή την πενθυφόρο περίοδο του μεγάλου αποκλεισμού και των πολλών απαγορεύσεων που βιώνουμε ένε και εν των πολλών μας αμαρτιών και της μεγάλης αποστασίας του κόσμου μας, διότι η μεγάλη αμαρτία λαμβάνει και μεγάλη τιμωρία, και τι άλλο από τιμωρία πράγματι του κόσμου και του πλανήτου είναι αυτή η πανδημία, η οποία ήρθε και ουσιαστικά αποσκοράκησε, απελάκτησε όλη τη δήθεν φαινομενική δύναμη και κρατεά εξουσία του κόσμου μας. Ένας μικροοργανισμός επέβαλε τον φόβο και τον τρόμο του θανάτου στην ανθρωπότητα. Και ο Πανάγιος Θεός, ο παιδαγωγόν αρίστος των άνθρωπων, συγκατανεύει στην επιλογή μας, για να καταλάβουμε όλοι μας πόσο ασταθής είναι αυτή η επιλογή μας. Απευθύνομαι αυτή την ώρα, αδελφοί και αδελφές, εσάς όλους, οι οποίοι μας ακούτε από τα ερτζιανά κύματα της Πειραϊκής Εκκλησίας, στα πλάτη και τα μήκη του πλανήτη μας, όπου φθάνει η φωνή του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Απευθύνομαι σε εσάς που ευρίσκεστε στις κατοίκων εκκλησίες σας και που αυτή τη στιγμή τελείτε μαζί μας σε κοινωνία προσευχής, για να σας πω με όλο τον πόνο και τον καημό της υπάρξεώς μου ως Επισκόπου και μέλους του Σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, ότι ιδού που οδήγησε η αφροσύνη, η ανοησία, η αστάθεια και ο εγωκεντρισμός της ζωής μας, στο να γίνομαι αθύρματα ενός μικροοργανισμού, στο να γίνομαι υποχείρια μιας πανδημίας, στο να φοβούμεθα και να τρομοκρατούμεθα από την εγκύτητα των άλλων ανθρώπων. Αδελφοί μου, ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο και την ασθένεια. Είναι δικές μας επιλογές, δικές μας ανακαλύψεις. Γιατί πιστεύσαμε ότι μπορούμε να ζήσουμε ελεύθεροι, αυτάρκες, αυτόνομοι, χωρίς εκείνον που είναι η πηγή της ζωής. Και επανεστάτησε οι κτήσεις απέναντί μας. Εμείς που είμεθα οι κυρίαρχοι του σύμπαντος κόσμου, τα μοναδικά έλογα όντα που επερκίστησαν με το κατοικώνα, για να φτάσουν εκούσια και ενεργητικά στο καθομοίωση και να εξομοιωθούν κατά το ήθος με τον Πανάγιον Θεό, αποβήκαμε, όπως βλέπετε, αθύρματα, ελεϊνά πτώματα του διαβόλου και των πονηρών και σκοτεινών του δυνάμεων. Και αντί της ζωής, εισπράττομαι τον θάνατο.
αντί της δόξης, την ακοσμία και την αδοξία της ασθένειας και της φθοράς, αντί της μεγαλοσύνης και της αυτάρκειας, της αυτονομήσεως και της αυτοεπιβεβαιώσεως, δυστυχώς γινόμεθα μέτοχοι της οδύνης και της πικρίας. Σήμερα λοιπόν, ενώπιόν μας ίσταται και πάλι ο θερμουργός άνδρας της πίστεως, ο νεανίας επίσκοπος Ιλυρικού, ο Άγιος Ελευθέριος, από τον δεύτερον αιώνα, τις αυγές του δεύτερου αιώνα, από την τότε μεγαλώνυμον Ρώμη, από την τότε κοσμοκράτηρα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και προσέρχεται σε εμάς αποκεφαλισμένος δια την πίστη του Χριστού, όπως λέει και το ιερόν του Απολυτίκιον, με το πορφυρό του αίμα δαμένος ολόκληρος. Προσέρχεται σε εμάς για να αντιμετρηθούμε μαζί του, αδελφοί και αδελφές, για να κρίνουμε με έσωπτο εκείνον τον εαυτόν μας, για να δούμε πώς μεγαλούργησε αυτός ο νέος άνδρας των 20 μόλις ετών, αυτός ο έφηβος ουσιαστικά, που από τα 15 του χρόνια έγινε διάκονος, 18 πρεσβύτερος και 20 ετών επίσκοπος. Μεγαλούργησε, έγινε τόσο ωραίος και χαριτωμένος, ώστε να εφελκύσει τη Θεία Χάρη, γιατί ήταν Ρόδων που ανεβλάστησε από την εύανδρον μητέραν του Ανθία. Από αυτή την Αγία Μητέρα, τη μαθήτρια του Αποστόλου των Εθνών Θείου Παύλου, η οποία γαλούχησε τον νεαρόν ιόν της με τα νάματα, τα ζίδωρα νάματα της πίστεως, εις Χριστόν. Δεν του προσέφερε κοσμικές αξίες, κοσμικές ανοησίες, ευτράπελα και γελία, ρέοντα και φθαρτά, αλλά το σωτήρα, τον Κύριο, τη ζωή, το φως, την αγάπη, την απολυτότητα της υπάρξης. Και τα ενστερνίστηκε ο Ελευθέριος και έγινε μαθητής του Αγίου Πάπα Ρώμης Ανικήτου, του μαθητού του Αποστόλου Παύλου. Κι έτσι ημέρα τη ημέρα ύφξανε και κρατεούτο χάρη τη Θεού και αγίαζε και πλημμύριζε τον κόσμο ευωδίας και χάριζε σε όλους τους εγγύς το άρωμα του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό εμισήθη από τον διάβολο και το όργανο της εξουσίας των καιρών εκείνων των αυτοκράτορα Αδριανών. Και τον οδήγησε στο μαρτύριο δι' αποκεφαλισμού μέσα στο στάδιο της Ρώμης. Και τότε η Αγία του Μητέρα έσπευσε και ενεγκαλίσθη το νεκρόν του σώμα, το μαρτυρικό σώμα που βάφτηκε και πορφυρώθηκε με το αίμα του μαρτυρίου. Και τότε και τότε την απεκεφάλισαν και την ιδίαν. Με αυτά τα πρόσωπα θεμελιώθηκε η Εκκλησία. Με αυτό το αίμα ποτίστηκε το δέντρο της πίστεως. Με αυτούς τους μάρτυρες είναι οραϊσμένος ο ουρανός. Εκεί ατενίζομαι λοιπόν την ώρα αυτή. Και από εκεί αντλούμε δύναμη, θάρρος, ευψυχία, να αντιμετωπίσουμε όλα τα επιφαινόμενα της αμαρτίας των καιρών μας. Να αντλήσουμε δύναμη και ευψυχία απέναντι όχι μόνο στον μικροσκοπικό αυτό οργανισμό, το μικρόβιο αυτό που χτυπάει την υγεία μας, αλλά κυρίως στις αιτίες που όθησαν τη ζωή μας σε αυτή την κατάντια. Να πάρουμε λοιπόν δύναμη και να αντιμετρηθούμε με τον Άγιο Ελευθέριο. Εκείνος μεγάλος, τεράστιος, υπέροχος, μεγαλόπνοος, μεγαλουργός, φωτεινός, ελεύθερος. Εκείνος
κατήγαγε μίαν κρατεάν νίκην παράδοξη, ναι, γιατί νίκησε τον θάνατο, την ρωμαϊκή αυθαιρεσία, την αυθάδεια της εξουσίας, την επιβολή του ψεύρους, τις δαιμονικές δυνάμεις, με το αίμα του και τη θυσία του μιμούμενος, τον πρωτομάρτυρα του Γολγοθά, τον Κύριο της δόξης. Και είδου λοιπόν η νίκη του, επί τώρα 18 αιώνες, να τιμάται και να γεραίρεται ως διαχρονικό πρόσωπο που εμπνέει και οδηγεί. Σε αυτή λοιπόν την δύσκολη περίσταση, αδελφοί και αδελφές, ας αντλήσουμε όλοι παράδειγμα ζωής από τον Ιερό Ελευθέριο και την Αγία του Μητέρα. Και αν οι οικογένειες διδάσκουν τα τέκνα τους εις Χριστόν και τα καλούν να εγκολπωθούν το μήνυμα του Ευαγγελίου, τότε δεν θα υπάρχουν αυτά τα πάνδυνα, τραγικά και απέσια κατασκευάσματα του διαβόλου στη ζωή μας. Η αρρώστια, η φθορά, η αναισθητότητα, η αναξιοπρέπεια, το ψέμα, η κακία, με ένα λόγο, ο θάνατος. Θανατήρηκε για μας το φως Χριστού, η ζωή του φωτός που είναι ο Κύριος της δόξης. Ο Άγιος Ελευθέριος λοιπόν μας καλεί σε αυτή την αντιμέτρηση της ζωής μας. Εκείνος νίκησε σε πολύ πιο σκληρές εποχές από τις δικές μας κάθε είδους δαιμονικό περίπαιγμα. Νίκησε και στεφανώθηκε από τον Χριστό ως επίσκοπος και ως σεσωσμένος και μάρτης της αληθείας. Και εμείς λοιπόν αυτή την ώρα των μεγάλων πειρασμών ας στραφούμε στον Άγιο Ελευθέριο και στην Αγία του Μητέρα. Ας πάρουμε παράδειγμα τη ζωή του στη δική μας ζωή. Ας ενδυναμώσουμε την πίστη μας, βαπτιζόμενοι στο αίμα του Αγίου μας, στο μαρτύριό του, στο φωτεινό του υπόδειγμα ζωής. Και ας μείνουμε σταθεροί και εδραίοι στην πίστη. Να εκετεύσουμε τον Κύριο, διαπρεσβειών του Αγίου Μάρτυρος, Ελευθερίου του Επισκόπου του και της Μητρός του Αγίας Ανθίας, να μας ελευθερώσει από την πανδημία, από την αρρώστια, κυρίως όμως από αυτόν τον την πισιθάνατη τραγικότητά μας, που απεμπολούμε τα πρωτοτόκια της ελευθερίας μας και γινόμεθα αθύρματα και εξαρτήματα των πονηρών δαιμόνων. Φτάσαμε στο επέσκυντο σημείο να έχουμε θεσμοθετήσει την ανομία και την αμαρτία και ο κόσμος μας να υπεραίρεται γιατί θεσμοθέτησε το ψέμα και το κακό. Αδελφοί και αδελφές, γονατίστε παρακαλώ. Οικετεύστε τον Κύριο από αυτή τη δοκιμασία να εξάγει ημάς εις αναψυχήν τώρα που ανατέλουν και πάλι Χριστούγεννα και γίνεται ο Κύριος και πάλι άνθρωπος στις φάτνες των καρδιών μας για να γίνουμε εμείς θεοί κατά χάρη, μέτοχοι της Θείας Ζωής, ακλόνητοι μαθητέ του Σωτήρος και Λυτρωτού μας Κυρίου. Ο Άγιος Ελευθέριος λοιπόν, ο αδάμαστος, αυτός άνδρας της Εκκλησίας, αυτό το πραγματικά άνθος της πίστεως, το άνθος της Αγίας Ανθίας, ας μυρίσει την καρδιά μας, την ψυχή μας, την ύπαρξή μας με το ουράνιο, το υπέροχο μύρο της αγάπης και της πίστεως στον ζώντα Θεό. Εύχομαι η χάρις του Παναγίου Κυρίου μας, του νηπιάσαντος υπερημών Σωτήρος Χριστού, διαπρεσβειών των Αγίων του Μαρτύρων, του Ιερομάρτυρος Αγίου Ελευθερίου Επισκόπου Ιλυρικού και της Μητρός του Αγίας Μάρτυρος Ανθίας, να μας ευλογεί, να μας θεραπεύσει, να μας αγιάσει, να μας φωτίσει, να μας σώσει. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους.